Πάντως υπάρχει μια κοινή γραμμή την οποία να ακολουθούμε. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε αφενός, και αυτό είναι πολύ σημαντικά, να διευρύνουμε το EFSF για να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν, και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα διάφορα κράτη και να αναπτύξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του γεύματος, συζητήσαμε και προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αυστηρή πειθαρχία όσον αφορά τα οικονομικά. Και είπαμε, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αλλαγές των συνθήκων. Τώρα, εμείς θα μπούμε σε όλα τα κράτη, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε με τις αναθεωρήσεις των διαφόρων πολιτικών τους. Δεν είναι δυνατόν απλώς επειδή θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Πρέπει ο καθένας να κάνει και να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει ό,τι χρειάζεται και ό,τι απαιτείται από αυτόν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να κοιτάξουμε κάθε λεπτομέρεια, αλλά και με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, διότι το ευρώ είναι το κοινό μας νόμισμα, είναι το μέλλον μας, είναι, αν θέλετε, ένας παράγων ο οποίος βοηθά στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Γι' αυτό το χρειαζόμαστε και θα το υποστηρίξουμε. Βιώνουμε μία χρηματοοικονομική χρήση άνευ προηγουμένου, γύρω από την οποία βεβαίως βρίσκεται το ευρώ. Για το λόγο αυτό, η Γερμανία και η Γαλλία μιλούν με την ίδια φωνή και επιβεβαιώνουν την θέλησή τους για μια κοινή πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και το ταμείο και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του ταμείου αυτού, υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις οι οποίες σιγά σιγά, αν θέλετε, συμπυκνώνονται και αρχίζει να υπάρχει μια κατανόηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Ελλάδος, τα πράγματα προοδεύουν. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει. Μέχρι την Τετάρτη έχουμε την προθεσμία αυτή. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε όλοι ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να πάρθουν την ίδια στιγμή. Και αυτό σημαίνει ότι και εγώ και η κυρία Μέρκελ θα συναντηθούμε και με τον πρόεδρο της Ελλάδος, καθώς επίσης και με άλλους εταίρους, διότι θα πρέπει να ληφθεί μια δέσμη μέτρων. Θα πρέπει όμως οι χώρες οι οποίες εμπλέκονται να έχουν απόλυτη συνείδηση των δικών τους ευθυνών, καθώς επίσης και των νέων αποφάσεων τις οποίες θα πρέπει να λάβουν. Την Τετάρτη θα πρέπει να βρούμε μία συμφωνία η οποία θα καθησυχάσει την χρηματοοικονομική κρίση. Θα πρέπει ταυτόχρονα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του G20 να συνεννοηθούμε με τη Γερμανία, όπου εκεί θα ληφθούν και άλλες αποφάσεις στο πλαίσιο πια διεθνούς επίπεδου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.